Υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Ευστρατίου. Κύριε Ευστρατίου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον ΡΙΚ που με προσκάλεσε να πω για την απόφασή μου για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Για πέστε μας, παρακαλώ, ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους κατέρχεστε ως υποψήφιος πρόεδρος, κύριε Ευστρατίου. Είναι τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μου, όπως η ανεργία, τα ναρκωτικά, το κούρεμα, που ενώ αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι δούλευαν σκληρά και με κόπον και με μόχθον φύλαξαν λεφτά για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και να τους παντρέψουν. Αυτοί οι κύριοι ήρθαν και τους κούρεψαν. Εγώ θα αγωνιστώ ούτως ώστε να επιστραφούν τα λεφτά τους πίσω, όπως επέστρεψαν και στους Ρώσους, οι οποίοι ήταν πελάτες της λαϊκής. Εγώ θα επιδιώξω και αυτόν το θέμα να κλείσει με αυτούς τους ανθρώπους, τους φτωχούς και τους γεωπαλαιστές. Μάλιστα. Επεστράφησαν δηλαδή στους Ρώσους. Στους Ρώσους, μάλιστα. Αναφέρεστε σε ναρκωτικά, αναφέρεστε σε θέματα οικονομίας. Για το Κυπριακό, κύριε Ευστρατίου. Το Κυπριακό έχει εδώ και 43 χρόνια που μας κοροϊδεύουν οι μεγάλες δυνάμεις. Μπήκαμε στην Ευρώπη για τη λύση του Κυπριακού, ενώ μπήκαμε στην Ευρώπη για τη δικοτόμηση της Κύπρου. Εμείς θα ανέξουμε βέτο στην Τουρκία να μην μπει στην Ευρώπη, εάν δεν φύγουν όλα τα ξένα στρατεύματα από την Κύπρο. Θα ζούμε όπως ζούσαμε με τα αδέρφια μας τους Τουρκοκύπριους, όπως ζούσαμε παλιά. Mm-hmm. Τώρα, μέσα από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, κύριε Ευστρατίου, αντιλαμβάνεστε ότι. Όχι, αντιλαμβάνεστε, επαναλαμβάνουμε το σωστό ρήμα. Δεν μα δείχνουν καν. Δεν μα δείχνουν καν. Ότι δεν σας δίνουν σοβαρή προοπτική εκλογής. Δεν ξέρω τι εσείς, Δεν θα πέσω τόσο χαμηλά όπως τα κόμματα προηγουμένως που αλληλοκατηγορούν τον μεταξύ τους. Αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις μαϊμού, οι οποίες είναι πληρωμένες από τους μεγάλους πολιτικούς που ακριβοπληρώνουν τώρα για να βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς θα δείξει 28 Ιανουαρίου ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιος θα είναι ο άξιος για να διηγήσει αυτόν το βασανισμένο νησί που κατασπαράζεται από όλους και από τους ιδίους τους εαυτούς μας, τους δικούς μας πολιτικούς, που όλοι έρχονται και λένε υποσχέσεις ψεύτικες, ενώ εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος εκείνος που θα υποσχεθώ στον Κυπριακό λαό ψεύτικα. Εγώ υπόσχομαι στον Κυπριακό λαό μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Ναι, όταν λέτε δίκαιη λύση, πώς τη βλέπετε περίπου τη δίκαιη? Με βέτο στην Τουρκία. Να μην μπει στην Ευρώπη, όπως έκανε και η Γαλλία και δεν συμφώνησε μαζί με την Τουρκία. Ναι. Και εγώ το ίδιο θα κάνω βέτο προς την Ευρώπη να μην μπει, αν δεν φύγουν τα ξένα στρατεύματα από την Κύπρο. Για το θέμα της διαφθοράς, στην οποία επίσης αναφερθήκατε, ποια είναι. Αν και είχαμε και στην Πάφο πάρα πολλά και διαφθορά, εμείς θα επιδιώξουμε ούτως ώστε το δίκαιο αυτού του λαού να είναι δίκαιο και όλοι όσοι εκλέψαν, αν και έχει πολλούς μέσα, να πάνε και αυτοί μέσα. Γιατί έχουν κλέψει και έχουν πουλήσει αυτήν την πατρίδα μου που άφησαν οι πρόγονοι μας, που άφησαν ο Τάσος Ισάκ και ο Σολομού Σολομός, που θυσιάστηκαν για τον τόπο μας. Έτσι και εμείς θα αγωνιστούμε για τους προγόνους μας. Υπάρχει ένας αριθμός κατηγοριών ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ίσως, όχι ίσως, σίγουρα, περισσότερη ζημία από άλλους, επλήγησαν περισσότερο κατά την οικονομική κρίση. Αναφερόμαστε στους κατόχους αξιογράφων, αναφερόμαστε στους κουρεμένους καταθέτες και άλλες ομάδες, οι οποίες επίσης επλήγησαν έτσι έντονα. Έχετε κάποια σκέψη για όλους αυτούς? Βεβαίως έχω κάποια σκέψη. Θα παροτρύνω με τις τράπεζες τους ώστε να μην τους πάρουν τα σπίτια τους, διότι τους περιμένει μια δύσκολη αντιμετώπιση από τον κόσμο. Διότι έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Και τώρα στις εκλογές, ό,τι θα υπερψηφίσουν το νούμερο 6, Ανδρέα Ευστρατίου, για την αγανάκτησή τους και την τιμωρία αυτούς τους πολιτικούς που μας διηγούσει. Και τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τις τώρα. Κύριε Ευστρατίου, ένα λεπτό ακόμη για να στείλετε το μήνυμα το οποίο εσείς επιθυμείτε προς τις εκλογές. Ευχαριστώ το ΡΙΚ που μου έδωσε το δικαίωμα να εκφράσω τις απόψεις μου. Ευχαριστώ όλο το τηλεοπτικό ακροατές που βλέπουν αυτή τη στιγμή. Τους εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, χαρά και ευλογία στο σπίτι τους. Ευχαριστώ τον κύριο Μπάρη Ποταμίτη που είναι ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος και μιλά αντικειμενικά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στρατίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και γενικός και ειδικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.